και 21 είναι από το 15ο ΙΕ κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου. ΙΕ κεφάλαιο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον και εδάφιο 25. ΙΕ κεφάλαιο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον και εδάφιον 25. Ήτο δε ο πρεσβύτερος αυτού Υιός εν το αγρό. Και καθώς ερχόμενος επλησίασεν εις την οικία, νίκουσε συμφωνίαν και χορούς. Και προσκαλέσας ένα των δούλων ηρώτα τι είναι ταύτα. Ο δε είπε προς αυτόν ότι ο αδελφός σου ήλθε. Και έσφαξεν ο πατήρι σου το μόσχο των στεφτών, διότι απείλαυσεν αυτόν υγιένοντα. Και οργίστη, και δεν ήθελε να εισέλθει. Εξήλθε λοιπόν ο πατήρ αυτού και παρεκάλει αυτόν. Ο δε αποκριθής είπε προς τον πατέρα, «Ιδού τόσα έτη σε δουλεύω, ποτέ εντολήν σου δεν παρεύειν και εις εμέ ουδέ ερήφιον έδωκας ποτέ δια να εφρανθώ μετά των φίλων μου. Ότε δε ο Υιός σου ούτως, ο καταφαγών σου των βίων μετά των πορνών, ήλθεν, έσφαξας δι' αυτών των μόσχων των συστευτών. Ο δε είπε προς αυτόν, τέκνον σοι πάντοτε με τεμού είσαι, και πάντοτε εμάς σά είναι. Έπρεπε δε να εφρανθώμεν και να χαρώμεν, διότι ο αδελφός σου ούτως νεκρόσιτο και ανέζησε, και απολωλώσιτο και ευρέθη. Έλεγε δε και προς τους μαθητάς αυτού, ήτο άνθρωπος της πλούσιος, ως της είχε οικονόμων, και ούτως κατηγορήθη προς αυτόν, ως διασκορπίζον τα υπάρχοντα αυτού. Και κράξα σ' αυτόν, είπε προς αυτόν, τι είναι τούτο το οποίον ακούω περί σου, δώσ' τον λογαριασμό της οικονομίας σου, διότι δεν θέλεις δυνηθεί πλέον να είσαι οικονόμος. Είπε δε καθεαυτόν ο οικονόμος, τι να κάμω, επειδή ο Κύριος μου αφαιρεί από μου την οικονομία, να σκάπτω δε δύναμαι, να ζητώ εντρέπομαι. Ενόησα τι πρέπει να κάνω δια να με δεχθώσιν εις τους οίκους αυτών όταν αποβληθώ της οικονομίας. Και προσκαλέσα σε ένα έκαστον των χρεοφιλετών του Κυρίου αυτού, είπε προς τον πρώτον, πόσον χρεωστήσεις τον Κύριό μου. Ο δε είπε 100 μέτρα ελαίου. Και είπε προς αυτόν, λάβε το έγγραφόν σου και καθίσα σταχαίως γράψον πεντήκοντα. Έπειτα είπε προς τον άλλον, σίδε πόσον χρεωστείς. Ο δε είπε 100 μόδια σίτου. Και λέγει προς αυτόν, λάβε το έγγραφόν σου και γράψον 80. Και επίνεσε ο Κύριος τον άδικον οικονόμο ότι φρονίμως έπραξε, διότι η του αιώνος τούτου είναι φρονιμότερη στην εαυτόν γενεάν παρά τους ιούς του φωτός. Κι εγώ σας λέγω, κάμετε εις εαυτούς φίλους, εκ του μαμονά της αδικίας διάν σας δεχθώσιν εις τας αιωνίους κενάς όταν εκλείψετε. Ο εντελαχίστο πιστός και εν το πολλό πιστός είναι, και ο εντελαχίστο άδικος και εν το πολλό άδικος είναι. Εάν λοιπόν εις τον άδικον μαμονά δεν εφάνεται πιστή, των αληθινών πλούτων της θέλης σας εμπιστευθεί. Και αν εις το ξένον δεν εφάνεται πιστή, της θέλης σας δώσει το ειδικόν σας. Ουδής δούλος δύναται να δουλεύει δύο κυρίους, διότι τον έναν θέλει μισήσει και τον άλλον θέλει αγαπήσει, ή στον έναν θέλει προσκοληθεί και τον άλλον θέλει καταφρονήσει. Δεν δύναστε να δουλεύετε Θεόν και μαμονάν. Οίκουν δε ταύτα πάντα και οι Φαρισαίοι φυλάργυριόντες και περιεγέλουν αυτόν. Και είπε προς αυτούς, εσείς είστε οι δικαιώνοντες σε αυτούς ενώπιον των ανθρώπων, ο Θεός όμως γνωρίζει τα σκαρδία σας. Διότι εκείνο το οποίο μεταξύ των ανθρώπων είναι υψηλόν, βδέλυγμα είναι ενώπιον του Θεού. Ο νόμος και οι προφήτες έως Ιωάννου υπήρχον. Από τότε η Βασιλεία του Θεού ευαγγελίζεται και πάστης βιάζεται να εισέλθει σε αυτήν. Ευκολότερον δε είναι ο ουρανός και η γη να παρέλθωση παρά μία κεραία του νόμου να πέσει. Πάσος της χωρίζεται τη γυναίκα αυτού και νυμφεύεται άλλη μοιχεύει και πάσος της νυμφεύεται και χωρισμένη από ανδρός μοιχεύει. Δύο πρόσωπα που είχαν όλα τα κύρια χαρακτηριστικά της ευλογίας που όμως στα μέσα και προς το τέλος δεν στάθηκαν έτσι πως ήθελαν. Ο πρεσβύτερος Υιός μέσα σε αυτή την θαυμασία παραβολή του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού που περιγράφει με λίγα λόγια όλη τη χριστιανική ζωή του ανθρώπου. Ο νεότερος αποστάτησε και έφυγε. Ο Θεός όμως πιστός στο λόγο τον περίμενε γιατί μακροθυμεί και περιμένει τη μετάνοια του ανθρώπου και ιδιαίτερα στο νεότερο ήλθε. Μετά από ταλαιπωρίες δεν έχει σημασία, αλλά μετενόησε και επέστρεψε.
Όμως κύριο πρόσωπο σήμερα για μας είναι ο πρεσβύτερος Υιός, ο οποίος ήταν τέλειος σε όλα. Τέλειος σε όλα. Ομολογεί και λέει αλήθεια. Όλα μου τα χρόνια σε δουλεύω, Πατέρα. Όλα μου τα χρόνια. Δουλεύω το έργο του Θεού. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, από τότε που γεννήθηκα, από τότε που αναγεννήθηκα, δουλεύω στο έργο του Θεού ακατάπαυστα, με επιμέλεια, χωρίς τεμπελιές, χωρίς πονηριές, χωρίς οκνηρία. Με επιμέλεια και προθυμία. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και καμία εντολή σου ποτέ μου δεν παρεύει. Να, ένας άνθρωπος λοιπόν τέλειος στα μάτια των ανθρώπων και θα λέγαμε και του Θεού. Όμως ο Θεός δεν βλέπει το φαινόμενο, αλλά βλέπει την καρδιά του ανθρώπου. Και ο Θεός γνωρίζει ότι υπάρχει καρδιά κατά την καρδία του Θεού που πράττει πάντα τα θελήματα του Θεού. Υπάρχει καρδιά ειλικρινής, υπάρχει καρδιά τελεία που ελπίζει πάντα στον Κύριο και υπάρχει και καρδιά συντετριμένη που ξέρει να μετανοεί. Αυτά τα χαρακτηριστικά που τον χαρακτήριζαν τον έκαναν, αδερφοί αγαπητοί, αυτό που δεν θέλει ο Θεός, αυτοδικαιωμένο. Δηλαδή έφερνε το Θεό τον εαυτό του μπροστά στον Πατέρα του, μπροστά στο Θεό και έλεγε «Είδες τι καλός που είμαι» και ξέχναγε κάτι μέσα από το Λόγο του Θεού, ότι δεν υπάρχει δίκαιος άνθρωπος ουδέ ένας. Παρέβλεψε το Λόγο του Θεού. Ξεπέρασε, προσπέρασε το Λόγο του Θεού. Έβαλε τον εαυτό του πάνω από το Λόγο του Θεού. Είχε τα δίκαια του, αλλά δεν ήταν δικαιωμένος ενώπιον του Θεού. Και ξέρετε, αδελφοί αγαπητοί, μια μεγάλη παγίδα στη ζωή του ανθρώπου είναι να αισθανόμαστε ότι αυτά που λέμε είναι σωστά. Και μεγαλύτερη παγίδα είναι αυτά που λέμε να είναι σωστά. Και το μεγάλο κακό, όταν αυτά που λέμε, που νομίζουμε και είναι σωστά, δεν τα ευθυγραμμίζουμε με το Λόγο του Θεού. Είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι έχουμε δίκιο. Όμως ο Θεός λέει ότι δίκιο δεν έχεις ποτέ. Και όταν νομίζεις ότι έχεις δίκιο, τότε κάνεις το μεγαλύτερο λάθος. Τέλεια αυτοδικαιωμένος ο Ιώβ, δίκαιος, απεχόμενος του κακού, φοβούμενος τον Θεό. Πάντοτε έκανε θυσίες και προσφορές για να μην αμαρτήσουν τα παιδιά του, αλλά κι αν αμαρτήσουν να συγχωρούνται από το Θεό. Όμως ο Θεός έβλεπε ότι κάτι υπήρχε στην καρδιά του που τον εμπόδιζε να τον φέρει ο Θεός πιο κοντά του. Γιατί ο Θεός θέλει να μας φέρνει όλο και πιο κοντά Του. Δεν υπάρχει όριο στην προκοπή σου εν Χριστώ Ιησού, στην αύξησή σου. Δεν υπάρχει όριο στον αγιασμό σου, στην καθαρότητά σου, στο θέλημα του Θεού, στην υπακοή του θελήματος του Θεού. Προσοχή, μη βάζουμε εμείς όρια. Και όρια βάζουμε όταν προτάσουμε το δίκιο μας
και τη σωστή μας απόφαση. Και θέλω να το τονίσω αυτό, γιατί είναι, αδελφοί αγαπητοί, λόγος Θεού. Πρόσεχε, μη βάζεις όρια στην ευλογία του Θεού προτάσσοντας τα δίκαια αιτήματά σου ή τις δίκαιες σκέψεις σου ή απόψεις σου. Κανένας δεν μπορεί να γίνει ανώτερος του δασκάλου του. Το πολύ πολύ να φτάσει σαν το δασκαλό του. Άρα ποιος είναι δάσκαλος, εσύ? Και θέλεις να αποκαλύψεις τον Χριστό τη δικαιοσύνη σου, ή δέχεσαι διδάσκαλό σου τον Χριστό, που είναι ο Λόγος του Θεού, και αφήνεις ελευθερία στο Θεό να σε αυξάνει και να σε ευλογεί. Προσοχή στις δίκαιες απόψεις μας, στις δίκαιες γνώμες μας. Οι Φαρισαίοι ήταν έτσι, αφιερωμένοι στο Θεό, νηστεύανε, διαβάζανε, προσευχόντουσαν, ποτέ δεν λείπαν από τις συναγωγές, ελέγχανε. Αλλά ο Κύριος, ξέρετε τι είπε? Σεις είστε οι δικαιώνοντες σε αυτούς ενώπιον των ανθρώπων. Ο Θεός όμως γνωρίζει τις καρδιές σας. Εσύ είσαι που δικαιώνεις τον εαυτό σου λέγοντας και ξαναλέγοντας. Όμως εκείνη τη στιγμή βρίσκεσαι μπροστά στο Θεό ένοχος. Γιατί ο Θεός ξέρει πάρα πολύ την καρδιά σου και ξέρει ότι η καρδιά μας είναι απατηλή περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Γι' αυτό και ο πρεσβύτερος Ιώς, όταν πλησίασε και είδε χαρές και πανηγύρια, αναρωτήθηκε τι συμβαίνει και του είπανε ότι επέστρεψε, μετενόησε ο αδελφός σου και ο πατέρας σου χάρηκε πολύ. Και τον αγκάλιασε, τον περιέθαλψε, και από τη χαρά του την πολύ δεν εφίστη και έσφαξε και το μόσχον των σιτευτών. Και ο πρεσβύτερος Ιώς, ο οποίος ήταν απόλυτα δικαιωμένος, επειδή ποτέ εντολή του πατέρα του δεν παρέδει και επειδή όλα τα χρόνια της ζωής του τον δούλευε ακατάπαυστα, δικαιωμένος, του λέει δεν θέλω να εισέλθω μέσα, δεν θέλω να εισέλθω μέσα. Και αρχίζει τώρα και αποκαλύπτεται η καρδιά του, την οποία ο Θεός φέρνει στην επιφάνεια. Και βγαίνουν τα παράπονα που δεν τα φαινόντουσαν. Και βγαίνει η γκρίνια που δεν ήταν αντιληπτή. Και λέει ούτε ένα ερήφιο δεν έσφαξες για μένα με τους φίλους μου. Τίποτα δεν μου δώσες. Τίποτα δεν σου δώσε. Όλο το ζήτημά σου ήταν ένα ερήφιο. Και ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, πόσο σοβαρό είναι να ξεχνάμε τις ευεργεσίες του Θεού και να μένουμε στο αίτημα που δεν έχει ικανοποιηθεί ακόμη. Πόσο ταλαιπωρούμε το Πνεύμα το Άγιο που κατοικεί μέσα μας πικραίνοντάς το. Πόσο λυπούμε το Πνεύμα το Άγιο με το οποίο ο Θεός μας εσφράγισε για την ημέρα της απολυτρώσεως, όταν παραπονούμεθα στους ανθρώπους και στο Θεό για εκείνο το οποίο δεν μας έδωσε, για το ερήφιο που δεν έσφαξε ο πατέρας μας ακόμη. Και ο πατέρας του είπε, τι είναι αυτά που λες? Όλα τα δικά μου δικά σου είναι. Κληρονομία αιώνιο αμάραντο, ουράνια κληρονομία απίστευτη μας έχει δώσει ο Θεός, και εμείς παραπονιόμαστε, βελάζουμε, γκρινιάζουμε γιατί δεν μας έκανε αυτό το ελάχιστο
ακόμη που και αυτό θα μας το κάνει. Ο Θεός να μας φυλάει, αδελφοί, και να μας οδηγήσει σε παράβαση, να μας οδηγήσει αυτό το παράπονο έξω από το Λόγο του Θεού, έξω από το θέλημα του Θεού, έξω από τη χαρά του Θεού. Σε παρακαλώ, έλα μέσα. Όχι, δεν έρχομαι. Να μας οδηγήσει να φεύγουμε και από την Εκκλησία, από τον οίκο του Πατρός μας, από τη χαρά του Κυρίου μας, από την αιώνια ζωή. Να μας οδηγεί αυτό το μικρό παράπονο που ο Θεός το επιτρέπει για να καταλάβουμε την καρδιά μας και να μετανοήσουμε, αντί να δοξάσουμε το Θεό που ακόμη δεν απάντησε σε αυτό το μικρό μας αίτημα, γιατί θέλει ο Θεός να φανερωθεί ενώπιον του ουρανού αλλά και του ιδίου ανθρώπου. Η καρδιά του πόσο απατηλή είναι και σφόδρα διεφθαρμένη, ώστε να παραβλέπει ότι τα πάντα τα δικά μου είναι δικά σου. Όλα όσα έχω, γιατί είσαι κληρονόμος μου, και μάλιστα συγκληρονόμος του Ιησού Χριστού, ό,τι έχω είναι για τον Χριστό και για σένα. Για σένα και για τον Χριστό. Και εσύ λες, δεν μου δώσες, Κύριε, την καραμέλα που σου ζήτησα. Ο Θεός να μας φυλάει. Έπρεπε να χαρούμε. Έπρεπε να έρθεις μέσα. Έπρεπε να χαίρεσαι στην παρουσία του Θεού, στη μετάνοια του νεωτέρου αδελφού σου. Και αυτός ποτέ δεν το κατάλαβε. Ποτέ δεν μπήκε μέσα. Και ποτέ δεν απόλαυσε ούτε τον μόσχον των σιτευτών, γιατί και αυτός θα έτρωγε, αλλά ούτε καν ένα κατσικάκι. Πόσο μεγάλο κακό κάνει η καρδιά μας, τα παράπονά μας, στην απόλαυση της ευλογίας του Θεού. Έχομεν χρίαν υπομονής, όπως ο Σαούλ. Έπρεπε να έρθεις πιο νωρίς. Μα δεν μπορούσες να περιμένεις λίγο, μια ώρα, και θα στερέωνε ο Θεός τη βασιλεία σου. Και ολοκληρώνει, αδερφοί αγαπητοί, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός την αλήθεια των πραγμάτων, ότι έχουμε χρίαν υπομονής για να κάνουμε το θέλημα του Θεού, ώστε να απολαμβάνουμε τις επαγγελίες του Πατρός. Ήταν κάποιος πλούσιος, για να το καταλάβουμε καλύτερα, ο οποίος είχε έναν οικονόμο, και ο οικονόμος αυτός ήταν γενικός διευθυντής της περιουσίας του. Έκανε ό,τι ήθελε, του είχε δώσει εν λευκό τη διαχείριση όλης της περιουσίας του. Μπορούσε να κάνει ό,τι θέλει. Και για να το καταλάβουμε καλά, αδελφοί, όλοι εμείς είμαστε οικονόμοι των μυστηρίων του Θεού. Μας έχει δώσει μια ζωή που μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε με αυτήν. Ένα σώμα, μια ψυχή και ένα πνεύμα που μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε με αυτά. Μας έχει δώσει το λόγο του για να μας λέει τι να κάνουμε και πώς να συμπεριφερόμεθα. Είμαστε διαχειριστές, οικονόμοι της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Έκαμε χάρη ο Θεός στη ζωή μας, και εμείς αυτή τη χάρη τη διαχειριζόμαστε. Είναι στην απόλυτη εξουσία μας. Δεν δίνω λογαριασμό σε κανέναν, αν πρέπει να διαβάζω και αν διαβάζω το Λόγο του Θεού, αν προσεύχομαι, αν έρχομαι στην Εκκλησία, αν ζητάω, αν μ' ακούει ο Θεός. Δεν δίνω λογαριασμό σε κανένα σας. Είμαι αφεντικό όλων αυτών που μου εμπιστεύθηκε ο Θεός. Και τι μου εμπιστεύθηκε ο Θεός? Και τη ζωή μου, και το σώμα μου, και την ψυχή μου, και το πνεύμα μου, και τη δουλειά μου, και τα υπάρχοντά μου, και το σπίτι μου, και τη γυναίκα μου, και τα παιδιά μου.
και τη σωτηρία μου και το λόγο του τον Άγιο και την προσευχή και το πνεύμα το Άγιο. Είσαι αφεντικό, αλλά μάθε ότι κάποτε θα σου ζητήσει λογαριασμό γιατί έχεις αφεντικό. Σου δώσε απόλυτη ελευθερία στα υπάρχοντά του, αλλά κάποτε θα σε φωνάξει και θα σου πει, έλα εδώ να μου πεις τι έκανες με όλα αυτά που σου χάρισα. Και λέει η Γραφή, προσέχετε από μέθες και από κρεφπάλες και από μέριμνες βιωτικές, γιατί θα έρθει σαν παγίδα η μέρα εκείνη που θα σταθείς μπροστά στο Θεό όταν θα ακούσεις τη σάλπιγγα του Θεού. Πώς θα διαχειριστώ αυτά που μου εμπιστεύθηκε ο Θεός? Με βάση το Λόγο του Θεού, όχι με βάση τη λογική σου, τη γνώμη σου, τις απόψεις σου, ούτε με βάση τα λάθη των άλλων. Θα σταθείς, θα σταθούμε αδελφοί εκείνη την ημέρα, γιατί θα μας κρίνει ο Θεός. Και η πρώτη κρίση στην Εκκλησία είναι η σάλπιγγα. Ποιος είναι έτοιμος, ποιος είναι φρόνιμος, ποιος οικοδομεί πάνω στο βράχο, ποιος χτίζει με χρυσάφια, σήμη και λίθους πολυτίμους τη ζωή του, και όχι με ξύλα, με χόρτα και καλάμια. Ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, ότι υπάρχει πιθανότητα μεγάλη το έργο του καθενός μας και όλων μας να κατακαεί, και μακάρι να σωθούμε ως διαπυρός, να μην μείνει τίποτα όρθιο. Το έργο του Σαούλ κατεκάει, τίποτα δεν έμεινε όρθιο και δεν εσώθηκε, ούτε γυναίκα ούτε παιδιά. Όμως δεν ήταν έτσι 40 χρόνια. Ήρθε το τέλος και είδε το έργο του να κατακαίγεται. Ο Θεός να μας φυλάξει. Δεν μας μαλώνει ο Θεός, ούτε μας ελέγχει. Μας φανερώνει την αγάπη Του. Από αγάπη μας τα φανερώνει αυτά. Γιατί μας αγαπάει με αγάπη σε αιώνια και θέλει θέλει να βρεθούμε μαζί Του στον ουρανό, να απολαύσουμε την κληρονομιά. Γι' αυτό μας έχει το Λόγο Του σαν ράβδο, αλλά και σαν βακτηρία. Και ξέρετε, λέει η Γραφή, κατηγορήθη ο οικονόμος ότι διεσκόρπιζε τα υπάρχοντά του. Δεν ζούσε ασώτος σαν τον νεότερο ιό. Δεν ήταν μέσα στην αμαρτία. Δεν ήταν μέσα στην αμαρτία ο Σαούλ. Ήταν μέσα στην παράβαση. Ήταν έξω από τα όρια του Λόγου του Θεού. Ήταν έξω από τον ίδιον τον Θεό, από τη βασιλεία Του. Σπαταλούσε αυτά που του είχε δώσει ο Θεός. Δεν έκανε καλή χρήση. Τα χαρακτηριστικά του δεν έδιναν την ευκαιρία στον Θεό να τον διατηρήσει στην ευλογία τη γήινη και την αιώνια. Αδελφοί αγαπητοί, ο Λόγος του Θεού λέει, έτι άπαξ εγώ θα σύσω τον ουρανό και τη γη, και θα τον σύσει και στην προσωπική μας ζωή και στην οικογενειακή μας ζωή και στην εκκλησιαστική μας ζωή και στο σύμπαν όλο, γιατί πρέπει, είναι ανάγκη τα ασαλευόμενα να γκρεμίσουνε. Σήμερα όμως μας λέει, γκρέμισε τα εσύ τα ασαλευόμενα, για να μην χρειαστεί να περάσεις μέσα από αυτό το σεισμό. Ο οποίος θα έρθει.
Γιατί το έργο νεκάστου θα δοκιμαστεί, με πύρ θα δοκιμαστεί. Και εκείνο που έχει σημασία είναι πως οικοδομούμε τώρα. Με χρυσάφι, με ασήμι ή με λίθος πολυτίμος. Γι' αυτό είναι σήμερα η μέρα ευπρόσδεκτο στο Θεό, η μέρα μετανοίας. Σήμερα, αδελφοί, να ζητήσουμε από το Θεό να εισέλθουμε στο Λόγο Του. Να εξέλθουμε από τα όρια τα δικά μας και να εισέλθουμε στα όρια του Λόγου του Θεού. Μην αφήσεις την ημέρα αυτή. Μην την αφήσεις την ημέρα αυτή. Δεν ξέρεις η αυριανή ημέρα αν σου ανήκει. Σήμερα είναι καιρός ευπρόσδεκτο. Σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας. Σήμερα να ακούς το Λόγο του Θεού. Αύριο δεν ξέρεις τι θα γίνει. Η ζωή μας κρέμεται από κλωστές, αδελφοί. Σήμερα έχουμε υγεία, έχουμε δύναμη. Αύριο μπορεί να μην υπάρχουμε. Τίποτα δεν είναι δεδομένο στη ζωή μας. Φάε, πίε ψυχή μου, είπε ο άφρονο πλούσιος. Έχεις αγαθά πολλά, για χρόνια πολλά να απολαύσεις. Και έρχεται ο Θεός λυπούμενος και του λέει, τι λες άφρονα. Σήμερα απαιτούνε τα δαιμόνια την ψυχή σου. Και τέλειωσε η ζωή του. Δεν ξέρουμε πότε θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας, αδελφοί. Τίποτα δεν ξέρουμε. Ένα ξέρουμε, το Λόγο του Θεού που μας εμπιστεύτηκε ο Θεός. Και όταν λοιπόν του είπε, όπως μας λέει σήμερα ο Θεός, ότι δεν μπορείς να είσαι άλλο οικονόμος, σου αφαιρείται η οικονομία. Αυτός ο άνθρωπος της παραβολής αυτής, ξέρετε τι έκανε, μετενόησε και είπε έχω λίγο καιρό ακόμη. Πράγμα που δεν είπε ο Σαούλ και τον άφησε πάνω από 24 ώρες ζωντανό για να το πει αυτό. Δεν έχω καιρό, αφαιρείται η οικονομία μου, χάνομαι. Να ζητώ ντρέπομαι, να δουλεύω δεν μπορώ, τι να κάνω. Και σκέφτηκε πάρα πολύ καλά να εκμεταλλευτεί αυτά που του έχει εμπιστευτεί ο Θεός τώρα. Και τι έχει, αυτό είχε λεφτά. Αυτά του είχε εμπιστευτεί ο Θεός. Και φωνάζει τον έναν χρεοφυλέτη, πόσα χρωστάς στον Κύριό μου? 100 μέτρα ελαίου. Γράψε 50 και φύγε. Θα το δούμε τι σημαίνει αυτό. Πόσο χρωστάς τον Κύριό μου στον άλλον? 100 μέτρα σίτου. Γράψε 80 και φύγε. Σου χαρίζονται τα 20. Και έρχεται ο Χριστός και λέει, κάμετε κι εσείς φίλους από το μαμονά της αδικίας. Έχετε χρήματα? Και το λέει στους Φαρισαίους, που είναι φιλάργυροι, φιλοχρήματοι και δικαιωμένοι στον εαυτό τους. Κάνε φίλους από το μαμονά της αδικίας. Κάνε φίλους με αυτόν που σου είχε εμπιστευτεί ο Θεός. Τι σου είχε εμπιστευτεί ο Θεός? Κάνε φίλους με αυτά που έχεις. Κάνε το θέλημα του Θεού. Γιατί αν σε αυτό το λίγο που έχεις το διαχειριστείς σωστά, ο Θεός θα πολλά θα σε καταστήσει. Αν αυτό το ξένο που έχεις και δεν είναι δικό σου, το διαχειριστείς καλά, θα σου δώσει το δικό σου στον ουρανό. Έχεις σπίτι δικό σου, διαχειρίσου το καλά για να σου δώσει το δικό σου το αληθινό, γιατί εδώ είναι για λίγα χρόνια, θα το χάσουμε, φεύγουμε αδερφοί. Τι έχεις δικό σου? Και αν σε αυτό το ξένο, το ψεύτικο και το ελάχιστο δε φανείς πιστός, πόσο Θεός θα σου χαρίσει το δικό σου, το αληθινό και το μεγάλο. Να λοιπόν η ώρα, αδελφοί αγαπητοί, της μετάνοιας. Να αρχίσουμε ξανά την αρχή μας, τη ζωή μας από την αρχή. Να δούμε τι έχουμε, τι διαχειριζόμαστε. Και να μην το διαχειριζόμαστε εις απόλαυσή μας, κατά τη γνώμη μας και κατά τις απόψεις μας, αλλά να το διαχειριστούμε κάτω το Λόγο του Κυρίου, το θέλημα του Θεού, για τη δόξα του Θεού, για να μας χαριστούν οι μέγιστες και τίμιες επαγγελίες.
Οι Φαρισαίοι τον περιεγέλουν. Τι είναι αυτά που μας λέει? Είναι η καρδιά η χαλασμένη που δεν διορθώνεται. Η καρδιά η αυτοδοκιωμένη σαν του πρεσβύτερου Ιού που δεν διορθώνεται. Δεν διορθώνεται. Πάει. Εδώ χρειάζεται σεισμός και θα γίνει σεισμός. Και ο Κύριος τους είπε, εσείς δικαιώνετε τους εαυτούς σας, αλλά ο Θεός γνωρίζει την καρδιά σας. Και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, εγώ πάντοτε σκοντάφτω. Ο Θεός με γνωρίζει, γνωρίζει την καρδιά μου, γνωρίζει τα λάθη μου, γνωρίζει τα προβλήματά μου, γνωρίζει τις κακίες μου, γνωρίζει τα παραπτώματά μου. Και πολλές φορές εγώ ίδιος δεν το έχω καταλάβει. Τις περισσότερες φορές δεν το καταλαβαίνουμε. Δεν μπορώ να καταλάβω την υπερηφάνεια που έχω. Δεν μπορώ να καταλάβω την αδικία. Δεν μπορώ να καταλάβω ακόμη και το ότι έχω άδικο, ενώ νομίζω ότι έχω δίκιο. Μπορώ όμως, αδερφοί αγαπητοί, να παραδεχτώ ότι δεν γνωρίζω και ότι ο Χριστός μόνο γνωρίζει τα πάντα σε μένα, και να πάω σε Αυτόν και να Τον παρακαλέσω και να Του ζητήσω έλεος και χάρη. Κύριε, διόρθωσέ με. Εις πολλά πτέων άπαντες, διόρθωσέ με, Χριστέ μου. Θα με διορθώσει, αδελφοί, θα μας διορθώσει ο Θεός. Υπάρχει όμως ο τρόπος της διόρθωσης του Ιώβ, ο οποίος ήταν σκληρός και επώδυνος. Υπάρχει ο τρόπος της διόρθωσης του Παύλου, του Αποστόλου, καταρχάς, που ήταν σκληρός και επώδυνος. Αλλά υπάρχει και ο τρόπος ο απαλός και τρυφερός του Ιωάννη, του Δανιήλ, που έλεγε «αμαρτήσαμε ενώπιόν σου». Μα Δανιήλ, εσύ αμάρτησες βέβαια. Τι αμαρτία έκανες? Πολλές. Μερικές δεν τις ξέρω, τις ξέρει ο Θεός. Πολλές τις ξέρω κι εγώ. Συγχώρεσέ με, Θεέ μου. Διόρθωσέ με, ελέησέ με, βοήθησέ με. Και θα δείτε, αδερφοί αγαπητοί, ο Θεός να αλλάζει και να κάνει μεγαλεία στη ζωή μας. Να διαμορφώνει καινούργιες καταστάσεις στη ζωή μας. Να μας βοηθάει να στεκόμαστε έτσι πως Αυτός μας θέλει. Σε αγιασμό, σε καθαρότητα, σε υπακοή, σε ευλογία και στη δόξα του Θεού. Ευχαριστούμε το Θεό για την Εκκλησία Του, αδερφοί. Ευχαριστούμε το Θεό για το Λόγο Του που μας δίνει. Ευχαριστούμε το Θεό για το Πνεύμα Του το Άγιο. Αλλά πιο πολύ απ' όλα εγώ ευχαριστώ το Θεό γιατί με αγάπησε, με αγάπησε αιώνια και ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τη διόρθωσή μου. Ενδιαφέρεται πάρα πολύ για την ψυχή μου. Ενδιαφέρεται πάρα πολύ, πάρα πολύ για το καλό μου. Έχει ένα σχέδιο για τον κάθε έναν από εμάς. Έχει ένα έργο για τον κάθε έναν από εμάς. Μην αφήνεις σήμερα την καρδιά σου με ρίζα πικρίας. Το πνεύμα σου με υπερηφάνεια. Τη σάρκα σου με επιθυμίες. Ας πάμε, αδερφοί αγαπητοί, στο αίμα του Χριστού που καθαρίζει μάσα ο πάσης αμαρτίας. Ας πάμε στο Λόγο Του να μας πλύνει, αφήσουμε το Λόγο Του να πέσει σαν νερό δυνατό και καθαρό, να μας αφαιρέσει κάθε τι το βρώμικο, και ας ζητήσουμε από το Θεό το Πνεύμα το Άγιο να κάψει κάθε τι το φθαρτό, το γήινο, το ανούσιο, το λανθασμένο. Να ομολογήσουμε όχι σαν τους Φαρισαίους περιγελώντας τον Ιησού, αλλά σαν την αμαρτωλή γυναίκα με συντετριμένη καρδιά. Σπολά πτέω, Χριστέ μου, πλύνε με, με το αίμα σου, καθάρισέ με, με το λόγο σου, κάψε κάθε σαπρό με το Πνεύμα σου το Άγιο, και βόηθα με στο υπόλοιπο της ζωής μου.
Αμήν. Αμήν, αδερφοί. Ας είναι μια μέρα ιδιαίτερη σημερινή για όλους μας. Αναγνωρίσουμε ότι δεν υπάρχει δίκαιος ουδέης. Και να περιμένουμε, αδελφοί, όχι σαν τον Σαούλ, να περιμένουμε έως τέλους, καθώς λέει η Γραφή, ο υπομείνας έως τέλους θέλει σωθεί. Αμήν.